Σε νέο ξενοδοχείο που θα πληρεί υψηλές προδιαγραφές θα μεταφερθούν από την ερχόμενη εβδομάδα οι πυρόπληκτοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ αύριο βγαίνει στον αέρα ο δημόσιος διαγωνισμός για τη φιλοξενία έως 120 φοιτητών. Αυτό δήλωσε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, Δημήτρης Ζέρβας, στη διάρκεια σύσκεψης με τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη και εκπροσώπο των φοιτητών. Θα έχουν πλέον με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ζητάμε ξενοδοχεία και όχι με λύσεις ξενοδοχείων που αναγκαστήκαμε λόγω του κατεπήγοντος να επιλύσουμε εκείνη τη φορά. Πιστεύουμε ότι δεν ήταν τα ξενοδοχεία αυτά που έπρεπε να μείνουν φοιτητές. Πιστεύω ότι ή Τρίτη ή Τετάρτη θα μετακατασταθούν τα παιδιά. Άμεσα δηλαδή. Εννοείται. Για πόσα ξενοδοχεία μιλάμε? Προτιμούμε ένα για να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Στο κέντρο ή περιφερειακά? Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι βάση των προσφορών που θα καταθέσουν οι ξενοδόχοι. Ο διαγωνισμός έχει άριστες προδιαγραφές. Επιτρέψτε μου να έχω μόνο μία ανησυχία, μήπως δεν βρεθούν οι προδιαγραφές αυτές και δεν υπάρχουν προσφορές. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα και αναγκαστικά θα πάμε σε άλλες λύσεις. Ελπίζω και πιστεύω και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μεταφορά των μαθητών. Σύμφωνα με τον κύριο Ζέρβα, δίνεται λύση στη μόνιμη στέγαση των πυρόπληκτων φοιτητών με πόρους εξασφαλισμένους μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2019. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, θα συσταθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα ελέγχει τις προδιαγραφές για βίωση και ασφάλειας για την ομαλή διαμονή των φοιτητών. Αυτόματα αύριο βγαίνει σε διακήρυξη ο διαγωνισμός για τα ξενοδοχεία μέχρι 15 Εβδόμου του 2019. Δηλαδή, κάνουμε τη διαπραγμάτευση για όσο καιρό διενεργεί το διαγωνισμός και από την ημέρα που θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σε κάποιον ανάδοχο, θα είναι ο καινούριος ανάδοχος. Η αντίδραση ήταν άμεση, υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες τα παιδιά θα νιώθουν πλήρη ασφάλεια και ικανοποιημένα από τις εξελίξεις που θα τους δώσουν και την κλίνη αλλά και τη χρηματοδότηση για τις πρώτες ανάγκες που παρουσιάστηκαν. Φοιτητές περιέγραψαν στον κύριο Ζέρβα τις δύσκολες συνθήκες διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία επελέγησαν ως προσωρινή λύση, αλλά και τα όσα βίωσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με την καθυστέρηση που αφορούσε το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης. Είμαστε σε δύο ξενοδοχεία, είναι απομακρυσμένα από το κέντρο. Σε κάποια δωμάτια είναι μέχρι και 7 άτομα. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα συνεργασίας. Μας είπανε κάποια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε από εβδομάδα αν όντως θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Το επίδομα ύψος 2.000 ευρώ είναι πλέον διαθέσιμο, τόνισε ο κύριος Ζέρβας. Αυτή τη στιγμή το επίδομα των 2.000 ευρώ είναι διαθέσιμο στο Πανεπιστήμιο. Ό,τι μέχρι πριν μία ώρα είχαν γίνει μόνο 30 αιτήσεις στο πρωτόκολλο, οι 30 αιτήσεις που είχαν γίνει μέχρι τις 10 η ώρα μπορεί να εξυπηρετηθούν και σήμερα, το αργότερο αύριο θα έχουν μπει τα λεφτά στο λογαριασμό. Δηλαδή, όποια αίτηση φτάνει στο πρωτόκολλο θα ικανοποιείται την άλλη μέρα.